υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μετά από αλλιπάλληλες συναντήσεις με τον Υπουργό αλλά και με τον ΟΣΕ, ήρθε η ώρα, εντάξαμε το έργο, δώσαμε έγκριση για να δημοπρατηθεί το έργο των υποπεθασμάτων και της ασφάλισης των σιδηροδρομικών γραμμών σε μήκος 9,5 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη της Λάρισας. Ένα έργο στο οποίο διεισδύουν επιθυμίες όλων των ανθρώπων, ένα έργο στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες ανθρώπων που χάσαν δικούς τους και μου επικοινωνούν μαζί μου συνεχώς, ανθρώπων που μένουν στην περιοχή, αλλά και αλλάζουμε την περιβαλλοντική εικόνα της περιοχής. Αλλάζει η περιβαλλοντική εικόνα με τα περιβαλλοντικά πλέον σε κάποια σημεία ηχοπετάσματα που μπαίνουν, δεν θα υπάρχει ήχος, αλλά θα υπάρχει προπάντων ασφάλεια. Αλλάζει η διαδικασία πλέον, αναλάβαμε, αν και δεν ήταν στην ευθύνη μας, αναλάβαμε να με στρατηγική να δημιουργήσουμε πρόγραμμα, να βρούμε τα χρήματα, να εντάξουμε το έργο αυτό, να συνεργαστούμε και να προχωρήσει ένα έργο 6 εκατομμυρίων ευρώ. Από εδώ και πέρα, ΕργοΣΕ ξεκινάει το έργο να το δημοκρατήσει, να αναδείξει ανάδοχο και να προχωρήσει.